Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα σε εξέλιξη, τα οποία όμως εμείς νομίζω ότι τα έχουμε προλάβει, αλλά θα έχουμε και τον χρόνο να τα αναλύσουμε περισσότερο σε επόμενες εκπομπές, σήμερα αποφασίσαμε να επανέλθουμε σε αυτό που κάναμε πριν από χρόνια. Δηλαδή, την Πέμπτη την είχαμε αφιερωμένη σε πνευματικά, εκκλησιαστικά ζητήματα. Αυτό θα κάνουμε και αυτή την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, όπου έχουμε προσκεκλημένο στο στούντιο τον πατέρα Σαράντι Σαράντο, έτσι αρχιμανδρίτη και εξομολόγο, έναν κληρικό ο οποίος ζήτησε την άδεια ή την ευλογία, αν θέλετε, του Μητροπολίτου Κηφισίας πριν από μήνες και κατέθεσε ένα υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο και τον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κύριο Ιερώνυμο, και μέσα από αυτό το υπόμνημα του έθετε το ζήτημα της κάρτας του πολίτη και ζήταγε να πάρει θέση Ιερά Σύνοδος. Γιατί? Διότι έχει επεξεργαστεί θέσεις, έχει μελετήσει διάφορα ζητήματα σε σχέση με την κάρτα του πολίτη και σε συνδυασμό με αυτά τα οποία λένε τα βιβλία της Εκκλησίας, πιστεύει ότι μπορεί αυτή η κάρτα του πολίτη να γίνει το εργαλείο για τον 666, όπως λέμε, δηλαδή τον αριθμό του Αντιχρίστου. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες γύρω από το κίνημα αυτό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, το οποίο έχει υπογράψει εναντίον της κάρτας του πολίτη. Και έχουν υποθεί διάφορα, όπως για παράδειγμα να πάρουμε την κάρτα μόνο εάν, να αντιδράσουμε μάλλον μόνο εάν μας επιβληθεί βιαίως από την πολιτεία, όπως με τις ταυτότητες. Άλλοι λένε επίσης ότι πρέπει να αντιδράσουμε όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Ο πατήρ Σαράντι Σαράντος στο υπόμνημά του προς την ιεραρχία έλεγε ότι τα σημάδια αυτά τα εσχατολογικά, αν θέλετε, με τον Αντίχριστο έχουν εμφανιστεί και περιέγραφε την διεθνή κατάσταση η οποία υπάρχει στον κόσμο και βέβαια περιέγραφε και την κατάσταση μέσα στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υπογραφές. Θέλουμε να πούμε ότι μεγάλα μοναστήρια, ακόμα και του Αγίου Όρους, όπως η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου ή όπως προχτές το Ιερό Κοινόβιο του Οσίου Νικοδήμου Επταλόφου Γουμενήσης και πολλά άλλα μοναστήρια και ιερατικές συνάξεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι από την Αργολίδα, την Κέρκυρα και πολλές άλλες περιοχές της χώρας έχουν τοποθετηθεί εναντίον της κάρτας του πολίτη. Ο ίδιος δε ο πατέρας Σαράντι Σαράντος, συμμετείχε έτσι στις κινητοποιήσεις οι οποίες έγιναν στην Αθήνα και η τελευταία που έγινε στο πεδίο του Άρεως πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ πετυχημένη αφού υπήρχαν χιλιάδες λαού. Είχαμε κάνει 3, αν δεν απατώ, με εκπομπές με τον πατέρα Σαράντι Σαράντο και πριν από τις συγκεντρώσεις αυτές είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων της Διοικούσης Εκκλησίας. Εμείς όμως στη σημερινή εκπομπή που τον έχουμε θέλουμε να μας πει ορισμένα πράγματα. Καταρχήν να μας πει εάν εκπροσωπεί κάποιον φορέα, έτσι, ή κάποια κίνηση, εάν κρύβεται κάτι από πίσω του, διότι
υπάρχει και ο προβληματισμός από εκείνους οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά έτσι δεν πιστεύουν στην κάρτα του πολίτη και λένε κάτι άλλο μπορεί να κρύβεται από πίσω. Υπάρχει κάτι άλλο, εκπροσωπείται κάποιο φορέα ή κάτι άλλο? Καταρχήν να πούμε Χριστός Ανέστη στους αγαπητούς ακροατές. Έτσι αρχίζαμε συνήθως στις εκπομπές και τα λοιπόν. Και τις ακροάτριες και σε εσάς κύριε Ζερβέ. Να είστε καλά, λιθώς Ανέστη. Και να σας δίνει και σε εσάς δύναμη ο Κύριος να αγωνίζεστε μέσα στην ειλικρινή δημοσιογραφία, αυτή που επικοδομεί και ενημερώνει αληθινά τους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είναι γνωστά τα όσα δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο. Ξέρουν οι ακροατές, περισσότερος κόσμος, ποια είναι τα δικά μας τα site. Κυρίως όμως πρέπει να πω ότι αυτή η ιστοσελίδα που παίρνει υπογραφές και έχουν συλλεχθεί πλέον 66.000 υπογραφές και συνεχίζονται οι υπογραφές ότι δεν θέλουν την κάρτα του πολίτη. Αυτή η ιστοσελίδα έχει ονομαστεί ΠΡΑΟΣ, δηλαδή Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθοδόξου Συνειδήσεως, και σήμερα θέλω να ανακοινώσω ότι εκπροσωπώ και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ονομάζεται Εστία Πατερικών Μελετών. Αυτή είναι μια καινούργια σύσταση αστικής εταιρείας. Είμαστε 4 κληρικοί και ένας νομικός έγκριτος. Αν θέλετε να μας πείτε τα ονόματα. Θα τα πω αμέσως τα ονόματα. Ο ένας κληρικός είναι 40 χρόνια εφημέριος, ο υποφαινόμενος. Ο δεύτερος είναι ο πατήρ Ιωάννης Φωτόπουλος, 30 χρόνια εφημέριος. Ο τρίτος είναι ο πατήρ Αντώνιος Μπουρδέκης, ο οποίος είναι και αυτός περίπου 30 χρόνια. Και ο νεότερος είναι ο πατήρ Βασίλειος Κοκολάκης, ο οποίος είναι πάνω από 15 έως 20 χρόνια εφημέριος. Και ο κύριος Χρήστος, τον οποίο έχουμε και νομικό, είναι έγκριτος νομικός, έχει εντρυφήσει στο δίκαιο το ευρωπαϊκό και λέγεται Παπασωτηρίου. Είναι κάτοικος Αθηνών, έχει μεγάλη δραστηριότητα γύρω από τα θέματα τα ευρωπαϊκά και του διοικητικού δικαίου. Πριν προχωρήσετε, ο πατήρ Ιωάννης Φωτόπουλος έχει γράψει και βιβλία. Είναι, μάλιστα. Έτσι, είστε του αντιοικουμενιστικού, αντιπαπικού μετόπου. Μάλιστα, μάλιστα. Όλοι. Μάλιστα. Και από τον μεγαλύτερο στα χρόνια της ιεροσύνης, εισαγωγικά μεγαλύτερος, μάλιστα, μέχρι τον μικρότερο. Προσπαθούμε να είμαστε νυφάλιοι, να τοποθετούμε τις απόψεις μας χωρίς να εκνευρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν εννοώ κάτι άλλο για τους άλλους. Αλλά το έχουμε έτσι σαν μια προσπάθεια για να τοποθετούμαστε επί των θεμάτων, επί της ουσίας, της Ορθοδόξου πίστεως και της Ορθοδόξου λατρείας και να αποφεύγουμε τις προσωπικές αντιπαραθέσεις. Επομένως, προσωπώ και τον ΠΡΑΟΣ και την Εστία Πατερικών Μελετών. Θα μπορούσα ίσως πολύ γρήγορα να διαβάσω τους σκοπούς της αστικής εταιρείας της Εστίας Πατερικών Μελετών. Είναι η μελέτη Ορθοδόξης και Εκκλησιαστικής Γραμματείας. Είναι δεύτερον έκθεση Ορθοδόξου διδασκαλίας και προάσπισης Ορθοδόξου πίστεως έναντι πάσης κακοποίησης, διότι σήμερα μπερδεύεται ο κόσμος μας με τις εναλλακτικές θεραπείες αλλά και με τις πολλές άλλες ασυμβίβαστες διδασκαλίες με την Ορθοδόξη πίστη. Τρίτον, διαλεκτική αντιπαράθεση προσθέσεις, ιδέες και πρακτικές οι οποίες αντιναντιώνονται στην Ορθόδοξη παράδοση. Τέταρτον, σπουδή και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσης στη διαχρονική αυτής έκφραση, αρχαίας λογίας και νέας. Πέμπτον, διατύπωση γνώμης και προτάσεων προς επισήμους κρατικούς φορείς δια την διατήρηση της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών ως υποχρεωτικού με σκοπό την πραγμάτωση των επιδιώξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, μέρημνα δια την προβολή και αξιοποίηση συνόλου της εθνικής ιστορίας μας σε όλους τους βαθμούς εκπαιδεύσεως. Έκτον, με ποικίλους τρόπους αγωγή προς αναξιοπαθούντας συνανθρώπους μας, είναι και φιλανθρωπικός δηλαδή ο συλλογός μας.
έβδομον προάσπισης διόλων των νομίμων μέσων των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των Ελλήνων Ορθοδόξων πολιτών, γιατί όχι και των άλλων πολιτών, 8. Υλική και ηθική συμπαράσταση προς τους ένικενης Ορθοδόξου πίστεως παντοειδώς διοκομμένους, διαθέματα δηλαδή πίστεως, και 9. Συνεχής επαγρύπνησης δια την προάσπιση των ανθρώπων από πάσης φύσεως ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών και δια την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων ως περτάφτα ορίζονται και προβλέπονται σήμερα στο Ελληνικό Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και 10. Επιδίωξης ασκήσεως κοινοβουλευτικού ελέγχου αρμοδίως διαμέσου προτινωμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών, επιθεμάτων προς τα οποία σχετίζονται οι σκοποί. Οι ερωτήσεις προφανώς θα γίνονται μέσω βουλευτών. Οι ερωτήσεις μέσω βουλευτών, που μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και να υπενθυμίζουμε στους εκπροσώπους μας δηλαδή ότι πρέπει να πάρουν θέση σε κέρια θέματα της πίστεως μας. Τώρα πέστε μου κάτι. Περιμένατε μία απάντηση από τη Διοικούσα Εκκλησία. Έτσι το έχω δει στα υπομνήματά σας αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω, για το θέμα του 666 και την κάρτα του πολίτη. Απάντηση υπάρχει από την Ιεραρχία ή από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο? Κύριε Ζερβέ, δεν θα απαντήσω πολιτικά, πολιτικάντικα δηλαδή, αλλά θέλω να πω το εξής. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος, όπως και κάθε άλλος επίσημος Ορθόδοξος φορέας, δεν είναι ένας φορέας ενδοκοσμικά πνιγμένος στα προβλήματα και επομένως δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση σήμερα να διατυπώσει μια πολύ σύντομη απάντηση η οποία μετά από λίγο καιρό θα αναιρεθεί. Επομένως ακόμα περιμένουμε, το λέω ειλικρινά, την τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου ή της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος, διότι θέλει να αφουγκραστεί και τον αντίκτυπο της κοινωνίας, δηλαδή τι το σώμα των πιστών έτσι διαβουλεύεται, αλλά και τι η φώτιση του Κυρίου μας τελικά θα τους οθήσει να εκφράσουν. Όμως έχουμε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο μέσα σε αυτό το διάστημα. Έχουμε την έκφραση των Αγιοριτών Πατέρων. Δηλαδή αυτό που περιμέναμε και από εκεί ήδη έχει γίνει. Νομίζω πως το έχετε ανακοινώσει και εσείς στις εκπομπές σας. Ναι. Και έχουμε λοιπόν μια σελίδα ανακοινώσεως της διπλής του Αγίου Όρους, δηλαδή είναι η ηγούμενη των 20 μονών και η αντιπροσωπή τους άλλοι 20, το ανώτατο διοικητικό όργανο του Αγίου Όρους. Και επομένως υπάρχει ένα κείμενο το οποίο είναι ωραιότατο, είναι κείμενο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε. Αυτό ήδη το έχει πληροφορηθεί πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στο δεκανοπέδιο. Και γίνεται η προσπάθεια βέβαια να γίνει γνωστό και από το Άγιον Όρος, αλλά και από άλλους φορείς σε όλη την πατρίδα μας. Πριν προχωρήσουμε εκεί, επειδή έχει ξεσπάσει, ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία ένας πόλεμος σε εισαγωγικά και λένε ότι συνδυάζεται η κάρτα με εσχατολογικά ζητήματα και άλλοι λένε ότι δεν συνδυάζεται. Εγώ πληροφορήθηκα ότι στο Βελίδιο, για παράδειγμα, έγινε μία συγκέντρωση όπου υπήρχαν 2.500 άτομα, πρόσωπα, συγγνώμη, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κυροποτάμου του Αγίου Όρους και μίλησε για εσχατολογικά ζητήματα, παρέθεσε εδάφια αγιοπατερικά και κείμενα από την Αγία Γραφή και ανέλησε και σύμβολα και απέδειξε ότι βρισκόμαστε στους έσχατους χρόνους και στην εποχή όπου ο Αντίχριστος θα κάνει την παρουσία του δυνατή πλέον, ίσως ακόμα περισσότερο δυνατή. Πέστε μου κάτι, εσείς τι πιστεύετε, με ποιους είστε, το συνδυάζετε με σχατολογικά ζητήματα? Κοιτάξτε, εμείς βασιζόμαστε στους θεοφωτίσους Αγίους Πατέρες που είναι ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Ιάκωβος και τέτοιου επίπεδου πατέρες. Σε σύγχρονους πατέρες. Σε σύγχρονους πατέρες, ναι. Αλλά και στους παρελθονικούς βέβαια, ναι, πατέρες, οι οποίοι και στη σημερινή μας έτσι
την κοντινή μας εποχή έχουν εκφραστεί. Λένε μερικοί ότι ο πατήρ Πορφύριος ήταν αντίθετος με τον πατέρα Παΐσιο. Δεν είναι ακριβές αυτό, διότι ο πατήρ Παΐσιος είχε την έμπνευση, την πρωτοβουλία να μιλήσει αναλυτικά για το θέμα αυτό, ενώ ο πατήρ Πορφύριος προσπαθούσε να εντοπίσει τους ανθρώπους στην ακριβή καθαρά αναφορά και πίστη και αγάπη προς τον Ιησού Χριστό, ώστε όλα όσα έλεγε ο πατήρ Παϊσίος να τα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με το φρόνημα το καθαρά χριστιανικό, το ηγεμονικό δηλαδή. Εμείς δεν βλέπουμε μία αντίθεση μεταξύ των δύο πατέρων. Ιδιωτικά ο πατήρ Ιάκωβος αρκετές φορές σε πιστούς είχε μιλήσει για ότι είναι χρόνοι εσχατολογικοί. Εμείς λοιπόν... Ο πατήρ Ιάκωβος της Ευβοίας, ο Τσαλίκης. Ο Τσαλίκης. Κρατάμε λοιπόν τις απόψεις των Αγίων Πατέρων, όλοι. Μακαριστεί όλοι και θεοφώτιστοι όλοι. Τώρα, εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε στο επίπεδο αυτού των Αγίων Πατέρων. Προσπαθούμε να ακολουθούμε τα ίχνη τους και την ποιμαντική τους έτσι νοοτροπία. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια σήμερα. Αλλά δεν μπορούμε να αποφανθούμε ατομικά ότι όντως αυτή είναι σχατολογική χρόνια. Δύο σημεία της Αποκαλύψεως μπορούν να μας βοηθήσουν. Το ένα λέει, ψηφισά το ο έχων νουν τον αριθμό του θηρίου. Ο έχων νουν, δηλαδή, και σε άλλο σημείο της Αποκαλύψεως λέει ότι ο Αντίχριστος όταν θα έρθει θα παραπλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μία διαμάχη, συσσαγωγικά το βάζουμε το διαμάχη, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά όμως οι διαφωνίες αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς πάνω στο κείμενο της θεόπνευστης Αποκαλύψεως. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι θεόπνευστη. Δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ, κύριε Ζερβέ, να διακηρύσουμε ότι πιστεύουμε στη θεοπνευστία της Αποκαλύψεως. Δεν, πώς να σας πω, δεν κομπλεξαριζόμαστε από τους καθηγητές πανεπιστημίου όσους μιλούν αντίον της Αποκαλύψεως. Δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας, αλλά τοποθετούμαστε ευθέως. Επομένως, οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και είναι στην προσευχή, έχουν το ταπεινό φρόνημα, καταλαβαίνουν ότι πράγματι η εποχή μας δεν είναι μια άνετη εποχή. Και αν συνδυάσουμε τα όσα γίνονται με τη μεγάλη καταστροφή που γίνεται στην πατρίδα μας, νομίζω ότι τι άλλο κανείς να επικαλεστεί τη στιγμή που βρισκόμαστε μπροστά σε ραγδαίες καταστροφικές εξελίξεις του χώρου της πατρίδος μας. Ας μην επεκταθούμε περισσότερο πάνω σε αυτό. Και το γεγονός ότι θα παραπλανήσει, όπως λέει η Αποκάλυψη, ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε όλοι μας μια νυφαλιότητα, με προσοχή να μελετούμε την Αποκάλυψη, με προσοχή να μελετάμε τα γεγονότα, και όχι μόνο η Αποκάλυψη, αλλά και σε άλλα επίσης βιβλία της Αποκαλύψεως, και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και στο Κατά Ματθαίο, και στο Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Κύριος επισύει την προσοχή των πιστών και τους λέει ότι, μα είσαστε, λέει, ανόητοι. Εδώ βλέπετε ότι σκοτίνιασε ο ουρανός και λέτε θα βρέξει, ή ότι έγινε λιακάδα και εσείς λέτε ότι θα έχει καλόν καιρό για αρκετές μέρες. Μα αφού έχετε μια αλφα εμπειρία των φυσικών φαινομένων, τα πνευματικά δεν μπορείτε να τα καταλάβετε με κάποιες αναλογίες πνευματικού έτσι διαμετρήματος. Επομένως, ας μην βιαζόμαστε να τοποθετηθούμε με αυθεντικότητα, γιατί αυθεντικά μόνο οι Άγιοι Πατέρες που είχαν μια εσωτερική πλήρη πληροφορία του Αγίου Πνεύματος μιλούσαν. Εμείς βαδίζουμε την πεπατημένη οδό των Αγίων Πατέρων, προσπαθούμε και βέβαια κυρίως και με τις εκάστοτε ανακοινώσεις των κρατικών και φορέων και λειτουργών, οι οποίοι δεν διστάζουν να μας πούν, όπως για παράδειγμα ο υπουργός κύριος Ραγκούσης είπε σε μια τελευταία του δήλωση ότι γιατί στεναχωριέστε, λέει, τόσο πολύ με το 666, ένας αριθμός είναι.
Εδώ όλα τα προϊόντα, όλα τα αντικείμενα, όλα τα πράγματα είναι μαρκαρισμένα με αυτόν τον αριθμό. Και σας πειράζει, λέει, τώρα αυτή η καρτούλα που θα έχει και αυτόν τον αριθμό. Άρα σημαίνει ότι στο τέλος τέλος, στο βάθος βάθος, θέλουν να βάλουν στην κάρτα του πολίτη, όταν αυτή θα έρθει, και τον αριθμό αυτό, για να ολοκληρωθεί το σχέδιο των εξουσιαστών, των βασανιστών μας να πούμε, των εξουσιαστών εν πάση περιπτώσει που είναι πίσω από τα φαινόμενα, και τελικά ο Έλληνας πολίτης να είναι ο πρώτος που θα μαρκαριστεί και με αυτό τον αριθμό ατομικά πλέον. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι κάποια δύναμη από πίσω που το συντονίζει, όπως συντόνιζε την διαγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες? Μα αυτό το υποψιάζονται όλοι οι σημερινοί πολίτες. Δεν νομίζω ότι άμα το επιβεβαιώσω εγώ ή το αρνηθώ θα γίνει κάτι. Εδώ έναν κοινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που περπατάει στον δρόμο, να του πεις τι πιστεύεις, θα σου πούνε μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Χωρίς να είναι και 100% σίγουρα. Να σας ρωτήσω, πατέρα Σαράντο, κάτι τώρα. Συμμετείχατε σε εκδηλώσεις έτσι μεγάλες, σε ένα κίνημα μεγάλο, διότι για πρώτη φορά βλέπω εγώ μετά από χρόνια να κατεβαίνει πάλι ο κόσμος στο πεζοδρόμιο για πνευματικά ουσιαστικά ζητήματα, διότι μπορεί να θίγονται ατομικές ελευθερίες, έτσι να είναι μια ηλεκτρονική φυλακή αυτό το πράγμα που θα βιώσουμε, όπως μας είπατε, και με την κάρτα του πολίτη, αφού θα φακελωθούμε και όλα αυτά. Υπάρχει αντίδραση μέσα από την Εκκλησία. Ακούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το Άγιο Όρος έβγαλε μια ανακοίνωση και είχαμε χαρά όλοι, γιατί, διότι εκόφευε, το σιωπούσε καλύτερα το Άγιο Όρος για πολύ μεγάλο διάστημα. Μέσα ο κλήρος πώς αντιδρά? Το αποδέχεται ή λέει, δηλαδή αποδέχεται αυτόν τον αγώνα που κάνετε, ή και την ανακοίνωση του Αγίου Όρους ή τις ανακοινώσεις των άλλων μονών, όπως είναι του Ξηροποτάμου, του Αγίου Όρους και αυτά, ή λένε αφήστε τους αυτούς, είναι εξωπραγματικοί? Θέλω να σου μεταφέρω το εξής, ότι οι συνεργάτες μας και του ΠΡΑΟΣ και της Εστίας Πατερικών Μελετών, όπου βρέθηκαν σε ναούς, ιερούς ναούς ή σε μοναστήρια, και έδωσαν έτσι με ευγένεια και με διάκριση στους πιστούς για να υπογράψουν αυτό το κείμενο ότι δεν θέλω την κάρτα του πολίτη, το διαβάζει πρώτα ο κόσμος, τώρα πλέον είναι και ενημερωμένος και αμέσως δίνουν, ή βέβαια όχι αμέσως, αφού διαβάσουν το κείμενο αυτό, δίνουν την υπογραφή τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται κάποια μεγάλη σοβαρή αλλαγή. Και επομένως δεν θέλουν ούτε το φακέλωμα, ούτε και το μαρκάρισμα τους με το 666. Βέβαια, δεν είναι το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι εάν τελικά βγει η κάρτα του πολίτη, θα είναι το τελευταίο έτσι στάδιο, που μετά από αυτό, όταν θα επιβληθεί πλέον υποχρεωτικά η κάρτα του πολίτη σε όλους τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, πλέον από εκεί και πέρα δεν θα μένει τίποτα άλλο παρά να μεταλλαχθεί σε σφράγισμα, δηλαδή τοποθέτηση του microchip στο χέρι ή στο μέτωπο κάθε ανθρώπου. Μας βάζουν ένα ερώτημα, φίλοι τηλεθεατές, και λένε τα νούμερα στην κάρτα κάτω-κάτω τι συμβολίζουν, αν γνωρίζετε? Καταρχήν η κάρτα δεν έχει βγει. Ναι. Θα έχουν δει κάποιες άλλες κάρτες, όπως είναι ίσως το διαβατήριο, ίσως η κάρτα άδειας οδήγησης ή η κάρτα των αστυνομικών. Πιστεύω ότι αυτό θα εννοούν, γιατί ακόμα δεν βγήκε κάτι τέτοιο. Ναι, έτσι μας ήρθε ένα σημείωμα γι' αυτό. Ναι, νομίζω αυτά που είναι κάτω-κάτω, από ό,τι έχουν πει για την κάρτα που δόθηκε ταυτότητα στους αστυνομικούς, είναι κάποια νούμερα ασφαλείας, έτσι τα είπαν. Δεν έχουν εξηγήσει περισσότερο, δεν μπορούμε να υποθέσουμε τώρα περισσότερα πράγματα, παρά μόνο ονομάζουν αριθμοί ασφαλείας, για να μην μπερδεύετε το όνομά τους με άλλα ονόματα, ή να μην κλέβεται η κάρτα αυτή, ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.
Σας ρώτησα για την αντίδραση, ξέρετε, διότι θυμάμαι την περίοδο 85-87 μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, υπήρχε ένας δυναμισμός. Από τη μία ήταν το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρίας με τον Ανδρέα το Λύρα και τον Μαρκουλάτο που κατέβαζαν τον κόσμο στο δρόμο και λέγανε κάποιοι είναι παλιμερολογίτες. Αλλά τότε αντέδρασε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ με όλη την σύνοδο και το Άγιο Όρος πολύ δυναμικά. Τώρα είχαμε μία αντίδραση από το Άγιο Όρος καθυστερημένη. Θα μας εξηγήσετε λίγα πράγματα πάνω στην ανακοίνωση που βγάλανε. Πέστε μου κάτι, υπάρχει άλλη δυναμική ενέργεια έτσι ή ανακοίνωση πέραν από αυτή του Αγίου Όρους? Έχουμε συλλέξει τις διαμαρτυρίες που έχουν κάνει πάρα πολλοί φορείς. Δηλαδή εκτός από τις 66.000 υπογραφές ατομικές, δηλαδή πολιτών, έχουμε και πάρα πολλούς φορείς. Μπορώ έτσι πολύ γρήγορα να αναφέρω. Ναι. Είναι 4 σελίδες. Και βέβαια μπορούν... 4 σελίδες φορείς. Είναι 4 σελίδες φορείς. Ναι. Θα μπορούσαν οι τηλεθεατές μας να μπουν στο διαδίκτυο και στην αναζήτηση να ζητήσουν τις οργανώσεις που λένε όχι στην κάρτα του πολίτη. Και θα τους βγάλει πάρα πολλές, δηλαδή κάπου 100 είναι. Μπορείτε έτσι να μας διαβάσετε? Διαβάζω λοιπόν έτσι ενδεικτικά. Όχι, ενδεικτικά, ναι. Ενδεικτικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ινστιτούτο Καταναλωτών, το ΙΝΚΑ, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 40 Μητροπολίτες όπως ξέρουμε, Χριστιανικές Οργανώσεις ανά την Ελλάδα με κυριαρχούσα το Σωτήρα, ο οποίος έχει γράψει το φίλο του αρκετές φορές επί της ουσίας. Συγγνώμη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο πατέρας Σαράντος για τον Σωτήρα. Ήταν μια οργάνωση η οποία ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική με αυτά τα ζητήματα και τα εσχατολογικά ζητήματα. Και επειδή εγώ διαβάζω και παρακολουθώ το έντυπο της, βλέπω ότι δίνει μεγάλη έκταση και μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Συνεχίστε. Ο Σωτήρας... Εσείς δεν είστε οργανωσιακός από ό,τι ξέρω. Δεν είμαι, μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν είμαι και πολέμιος όμως. Ναι, ναι, το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Μάλιστα. Ο Σωτήρας καθυστέρησε λίγο να εκφραστεί έως ότου διάβασε, μελέτησε και κατάλαβε το όλο θέμα. Μόλις το συνειδητοποίησαν, έβγαλαν στα κείμενά τους όλες τις παραμέτρους της κάρτας του πολίτη και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης είναι πάνω από 10 ιστοσελίδες ανιετημένες στο διαδίκτυο που ασχολούνται ειδικότερα με την κάρτα του πολίτη. Είναι η κίνηση πολιτών Καβάλας, κίνηση πολιτών Αιγίου, κίνηση πολιτών Λάρισας, επιφανείς συνταγματολόγοι όπως είναι ο κύριος Κασιμάτης που τον ακούσαμε και πρόσφατα να σχολιάζει τη Δανειακή Σύμβαση, για την οποία θα πρέπει ίσως, κύριε Ζερβέ, να πούμε πολύ περισσότερα στους αγαπητούς μας τηλεθεατές, αλλά βέβαια είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Έχουμε επίσης ανοιχτή επιστολή του ΠΡΑΟΣ προς 300 βουλευτές, μια κίνηση οργανωμένη και αυτή. Έχουμε το Πατριωτικό Μέτωπο Συμμαχία για την Ελλάδα με οργανωμένες τοπικές οργανώσεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Το κελί, ειδικά που δεν είναι μέσα στα 20, του Αγίου Όρους, του Αγίου Νικολάου, τον Μπουραζέρι δηλαδή, είναι επίσης και άλλα κελιά και ηγούμενοι. Έχουμε τηλεοπτικούς σταθμούς. Όταν λέτε τα κελιά, είναι αυτά που είναι έξω από τα μοναστήρια. Έξω από τα 20 μοναστήρια. Ναι, 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 ναι. Εκτός των 20 μεγάλων μοναστηριών. Ναι. Είναι το Κόντρα Τσάρλι που είδαμε αρκετές παρουσιάσεις. Είναι το Τελεάστι. Είναι το Άλτερ, το οποίο φιλοξένησε κάποιες αντιδράσεις. Αληθινές θα λέγαμε. Έχουμε αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην περιφέρεια, η εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα,
του Κούλογλου, του κ. Παπαδάκη. Έχουμε, ο κ. Καραμπελιάς μίλησε εναντίον, ο κ. Τζούμας στο κόντραστι επανειλημμένα, ο κ. Μιζάμι στο τελάστι, ο κ. Αργυρόπουλος εδώ στο Sky, στο Blue Sky, η κ. Μιχαλουλιάκου στο Contra Channel. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν... Έχουμε άλλες δύο σελίδες δηλαδή. Όχι, να μην τις διαβάσουμε όλες έτσι ενδεικτικά. Ενδεικτικά ήταν. Δηλαδή και τα μέσα έχουν αρχίσει και προβάλλουν αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε μόνο εμείς από εδώ από τον Blue Sky, αλλά είναι και άλλοι. Πέστε μου τώρα κάτι. Άρα υπάρχει ανταπόκριση έτσι και όλα αυτά. Τώρα πλέον είναι μεγάλη ανταπόκριση. Τώρα είναι μεγάλη. Πέστε μου κάτι. Στο κείμενο του Αγίου Όρους, εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση και εσείς κάντε όποια παρατήρηση θέλετε. Λείπει η σαφής αναφορά για τον 666 ή υποκρύπτεται μέσα? Νομίζω ότι λείπει η σαφής αναφορά για τον εξής λόγο. Διότι οι δύο τεχνικοί, δηλαδή καθηγητές πληροφορικής που μετήχαν στην Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Ελλάδος είπαν ότι δεν θα έχει η κάρτα του πολίτη καταρχήν το 666. Δηλαδή πίστεψαν τους εκπροσώπους της κυβερνήσεως που είπαν ότι δεν θα υπάρχει το 666. Όμως συμπλήρωσαν οι δύο αυτοί καθηγητές πληροφορικής ότι εφόσον το τσίπ αυτό θα είναι τύπου RFID, αυτό θα είναι αναπρογραμματιζόμενο, είναι πάρα πολύ εξελιγμένο μικροτσίπ και θα μπορεί να χωράσει και πάρα πολλά δεδομένα του κάθε ανθρώπου, όμως ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να προστίθενται δεδομένα και να αφαιρούνται. Άρα λοιπόν με ένα απλό προγραμματάκι, έτσι το λέω εγώ, με ένα πρόγραμμα που θα βάλει η εξουσία, η κυβέρνηση ή κάποιοι ή εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος, αυτά τα τσιπάκια μπορούν αμέσως να πάρουν το 666. Είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε. Άρα λοιπόν εμείς αντιδρούμε εκ των προτέρων αρνητικά, ξέροντας και με βάση τη δήλωση του κυρίου Ραγκούση που λέει και τι σας πειράζει, λέει, ένας αριθμός είναι αυτός. Και λέμε εμείς, ένας αριθμός είναι εφόσον αντιδράει ο χριστιανικός κόσμος ολόκληρος, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και οι παπικοί και οι ποτεστάντες οι οποίοι αντιδρούν, διότι ξέρουν οι συνειδητοί χριστιανοί ότι αυτός ο αριθμός 666 είναι τελικά ο κωδικός του Αντιχρίστου και δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Επομένως, πάρα πολλοί άλλοι αριθμοί, αν το σύστημα αυτό θέλει τριψήφιο, από το 100 έως το 999, υπάρχουν άπειροι αριθμοί. Για να μην διαλέγουν άλλους αριθμούς, σημαίνει ότι ειδικά θέλουν αυτόν που το εβραϊκό σύστημα τον θέλει αυτό, και επομένως εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μαρκαρισμένοι με αυτό που υποκάλυψε, το θεωρεί δυσόνιμο. Μάλιστα. Το κείμενο αυτό του Αγίου Όρους, γιατί έχει τόσο μεγάλη αξία έτσι για όχι κάποιους κύκλους της Εκκλησίας, για πάρα πολλούς πιστούς μέσα στην Ελλάδα? Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε, νομίζω περίπου έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που τέθηκε σοβαρά το θέμα κάρτας πολίτη και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, άρχισε το Άγιον Όρος σε επίπεδο καταρχήν ολίγων ενημερωμένων μοναχών να γίνεται ο διάλογος. Οι ηγούμενοι, επειδή έχουν και πάρα πολλές άλλες φροντίδες, είναι γεγονός αυτό, δεν ασχολήθηκαν αρχικά με το θέμα αυτό, όμως μικρές επιτροπές σε κάθε επιτροπή άρχισαν να το ερευνούν το θέμα αυτό. Τελικά ζυμώθηκε έτσι όλος αυτός ο διάλογος, άλλοτε με αντιδράσεις εκρηκτικές μερικών μοναχών, θα το έλεγα κουλτουριάριδων, άλλοτε με εκρηκτικές αντιδράσεις υπέρ φανατικών συσσαγωγικά ή ανθρώπων καλά ενημερωμένων. Τελικά έχει πέσει το θέμα αυτό σε μια νυφάλια αντιμετώπιση. Ήδη ήρθε το θέμα αυτό στη διπλή, στην ανώτατη δηλαδή διοίκηση του Αγίου Όρους. Έγιναν
διάφορες συνδύσεις. Στη διπλή σύναξη. Έγραψαν διάφορα κείμενα. Νομίζω ότι υπήρχαν 2 ή 3 κείμενα αντίστοιχα και τελικά προκρίθηκε αυτό το κείμενο το οποίο εκπροσωπεί το Άγιον Όρος αλλά και απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία. Επομένως ένα κείμενο το οποίο είναι νυφάλιο μπορεί να διαβαστεί νομίζω από κάθε Έλληνα πολίτη και όταν θα το διαβάσει ο Έλληνας πολίτης δεν θα πει «Α, παράτα μας τώρα, αυτό είναι ένα φανατικό κείμενο». Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Δεν έχει αιχμές καθόλου έτσι περιθωριακές και μπορεί κανείς να το διαβάσει άνετα είτε είναι εντός εκκλησίας πιστός άνθρωπος είτε είναι λίγο πιο έξω είτε είναι και ένας αδιάφορος άνθρωπος βλέπει και λέει «Α, να, οι πατέρες του Αγίου Όρους έχουν και αυτοί τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα όπως θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί γιατί και αυτοί είναι Έλληνες πολίτες». Και ζητούν, πρέπει να πούμε έτσι, ότι μην παραλάβετε την κάρτα του πολίτη και να γίνονται οι συναλλαγές με όλα τα παλαιά έγγραφα. Και κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να μην εκδώσει την κάρτα του πολίτη. Να σας ρωτήσω κάτι. Προσωπικά τι σας φοβίζει, εάν δηλαδή δεν έχει μέσα το σημείο αυτό του Αντιχρίστου, τον 666, τον δυσόνιμο αριθμό, θα αντιδρούσατε για την κάρτα? Κοιτάξτε, εμάς δεν μας φοβίζει τίποτα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέμε τώρα. Ναι. Μας φοβίζουν όλα όσα γίνονται στην πατρίδα μας. Να πω και για την πάρτη μας, εδώ κοβόμαστε. Μερικές φορές κόβουμε το δάκτυλό μας και τρέχουμε να πάρουμε αντιβίωση, να κάνουμε ορούς τους σχετικούς και φοβόμαστε ασφαλώς τις διώξεις που πιθανώς θα επακολουθήσουν όταν εμείς είμαστε οι αντιρρησίες σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Και όχι μόνο εσείς που είστε οι αντιρρησίες σε αυτό το θέμα, αλλά και οι αντιρρησίες σε άλλα θέματα που έχουν έναν εθνικό λόγο. Μάλιστα. Έτσι, για αγωνίζονται για αξίες. Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει, λέμε, δεν παίρνουμε την κάρτα πολίτη, διότι πρώτον είναι ηλεκτρονική φυλακή. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε, δηλαδή, πώς η δημοκρατική, η ορθόδοξη Ελλάδα. Λέω δημοκρατική και εννοώ ορθόδοξη και λέω ορθόδοξη και ταυτοχρόνως εννοώ δημοκρατική. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα που είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας και του διεθνούς πολιτισμού, του παγκοσμίου πολιτισμού να φτάσει στο σημείο να εγκλωβίζει τους πολίτες και να τους φυλακίζει μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Μιλάμε με τα προσωπικά δεδομένα, έτσι, όπου θα μπορεί, όπως είπε ο πατέρας Σαράντος, να τα βγάζουν, να τα προσθέτουν και με βάση αυτά και να τα διαστρεβλώνουν, να συκοφαντούν, να διασύρουν και να χρηστεύουν προσωπικότητες. Τα έχουμε εξηγήσει εδώ και σε άλλες εκπομπές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κείμενο αυτό, διότι είναι σαφές και στην πρώτη-τελευταία παράγραφο. Το Αγίου Όρους. Στην πρώτη-τελευταία παράγραφο. Λέει για όλους παραπάνω λόγους η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εκφράζει την έντονη ησυχία της και υποβάλλει θερμή παράκληση προς την ελληνική κυβέρνηση. Βλέπετε, μιλάει με σεβασμό. Δηλαδή με φρόνημα που έχουν οι άνθρωποι χριστιανοί και οι πολίτες. Να μην προχωρήσει στην έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας πολίτη, συνιστά δε στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν τα συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους η υποχρεωτική επιβολή τίου του είδους κάρτας. Μας ευρίσκει αντιθέτως. Τι άλλο να πει. Μάλιστα. Είναι σαφέστατη η ανακοίνωση του Αγίου Όρους. Έτσι νομίζω θα μπορούσαμε και άλλα στοιχεία θα να πούμε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή την προσεχή Πέμπτη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Αν είναι ευλογημένο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, από εσάς εξαρτάται. Πριν κλείσουμε όμως να σας κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Ναι. Είστε και καθηγητής φιλολογίας. Ναι, μάλιστα. Και έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια, έτσι για να λύνουμε και απορίες. 4 παιδιά και άλλα 4 που απέκτησα ως συζύγους. Ναι. Και 15,5 μέχρι στιγμής εγγόνια. 15,5 εγγόνια. Μάλιστα. Έτσι, ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και ενδιαφερόμαστε λοιπόν και για τα παιδιά μας αγγικά και για τα εγγόνια μας αγγικά και για όλα τα πνευματικά μας παιδιά να μην μπουν στην ηλεκτρονική φυλακή. Ο αγώνας σας για τα πνευματικά σας παιδιά έχει φήμη, έτσι, αρκετή, όπως και για όλους τους πατέρες που αγωνίζονται ειλικρινά για την πίστη, την ορθοδοξία και την πατρίδα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Την επόμενη Πέμπτη συνεχίζουμε
πάνω στο θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, γεια σας.